δεν ήταν από τους ποιητές της Ήτας. Ήταν ένας όμως υπαρξιακά ηττημένος ποιητής. Έβλεπε ότι μια ζωή ολόκληρη είχε πάει χαράμι. Άνθρωπος ο οποίος έζησε παράλληλα με αυτή τη γενιά, την γενιά του προδομένη, η κόλαση δεν είναι η άλλη. Η κόλαση ήταν η ιστορία. Αλλά ήταν περισσότερο επαναστατημένη από τις επαναστάτες. Καλησπέρα. Ζητάω εκ των προτέρων συγγνώμη κι εγώ, αλλά καθαρά επαγγελματικές υποχρεώσεις και εδώ θα λέγει ένας διαστροφές με υποχρεώ να φύγω. Είχα ήδη ειδοποιήσει γι' αυτό. Ξέρω ότι θα ακολουθήσουν πιο ειδικοί από μένα, ιδιαίτερα ο πρίτανης της νεοελληνικής λογοτεχνικής κριτικής και όχι μόνο ο Γιάννης Οδάρας, και οι νεότεροι, αλλά επιτρέψουμε να κάνω αυτή την εξαίρεση, που μιλάει, λέω, όχι μονάχα από τα έγκατα, αλλά μιλάει από τη συγγένεια αίματος με τον Τάσο Γιουαδίτη. Εγώ θα ήθελα να εντοπίσω την διαφορά του Τάσου Γιουαδίτη από τη γενιά του, δεδομένου ότι εντάχθη κάποια στιγμή στους ποιητές της Ήτας. Θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει μια προσδιόρθωση προς αυτό. Δεν ήταν από τους ποιητές της Ήτας. Ήταν ένας όμως υπαρξιακά ηττημένος ποιητής. Ένας ποιητής που ένιωθε ότι η ιστορία ουσιαστικά τους πρόδωσε. Και όχι οι ίδιοι, όπως νομίζουν μερικοί, ότι προδώσαν την ιστορία. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν μπορούσε κανένας να το τοποθετήσει μέσα στη γενιά του σε φιλοσοφικό, θα λέει κανένας, έτσι, υπόβαθρο, είναι από τους λίγους Έλληνες ποιητές, ο οποίος ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε φιλοσοφική του καταγωγή ή ενημέρωση, είναι πολύ πιο κοντά στους Γάλλους υπαρξιστές και ιδιαίτερα στον Κάρτο. Διότι όταν διαβάσει κανένας τα περισσότερα τα ποιήματά του, υπάρχει μια αποφατική θεολογία στην ποίηση του Τάσου Λιβαδίτη. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο Σάρτρ ότι ο Θεός είναι παρόν δια της απουσίας του. Κάθε τόσο αναφέρεται σε έναν Θεό ο οποίος δεν ακούει. Δεν τον ακούει. Είναι έρημος και εξόριστος μέσα τον αιώνα του, ο Τάσου Λιβαδίτης. Είναι εξόριστος μέσα τους αγώνες με τους οποίους κάποια στιγμή ουσιαστικά ταυτίστηκε. Είναι έρημος ακόμα και μέσα στη συντεχνία του. Όσοι τον γνωρίσαμε στα τελευταία χρόνια της ζωής του, μπορούμε να πιστοποιήσουμε αυτή την ερημιά. Υπάρχει μια απόπειρα φυγής καθημερινή και από την καθημερινότητα του βίου και από τη βιωτική πολλές φορές. Ένας άνθρωπος που χωρίς να το θέλει, είχε οθηθεί στο περιθώριο και από το περιθώριο σπέκει ετέρνη μια άλλου είδους ανατένιση της αιωνιότητος όμως του μηδενός, έβλεπε ότι μια ζωή ολόκληρη είχε πάει χαράμι. Από εκεί πέρα προσπαθούσε να πιαστεί. Να πιαστεί από παντού. Ακούσατε το προηγούμενο ποίημα. Προσπαθεί να πιαστεί ακόμα και από την καθημερινότητα και πιο καθημερινά πράγματα. Ακόμα να πιαστεί από την αυτοταπείνωσή του, μπροστά ακόμα στην εκλυπάρηση μιας λίγης αγάπης. Ένας άνθρωπος ορφανός στον αιώνα του. Αυτός κατά τη γνώμη μου, ως αναγνώστης επαρχής και ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε παράλληλα με αυτή τη γενιά, την γενιά την προδομένη, τη γενιά που θα μπορούσε να πει κανείς για να θυμίσει το Σάρτρ, όπου έβλεπε ότι, αν θέλετε κατά κάποιο τρόπο, η κόλαση δεν είναι η άλλη. Η κόλαση ήταν η ιστορία. Ήταν η ιστορική πραγματικότητα η οποία τους είχε προδώσει, γιατί είχαν πάρα πολύ πιστέψει σε αυτήν. Θύμιζε ακόμα εκείνους τους Γάλλους ποιητές, οι οποίοι είχαν πει ότι ουσιαστικά θα πρέπει να πάνε όπως ο Ρωσενιέ
αν θέλετε, στην Λεβιτόμο, όχι γιατί ήταν προδότες, αλλά ήταν περισσότερο επαναστατημένοι από τις επαναστάτες. Αυτή για μένα ήταν η κατάθεση του Λιβαδίτη στην ποιήση. Έτσι τουλάχιστον την εισέπραξα εγώ και ως τέτοιος αναγνώστης σήμερα και όχι ως ειδικός ήρθα να μιλήσω σε αυτή τη γιορτή. Ευχαριστώ πολύ.